Από το πρωί αύριο εισάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής, αφού προηγουμένως λίγες ώρες νωρίτερα πήρε την έγκριση από την Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας η Συμφωνία των Πρεσπών, προκειμένου να ξεκινήσει η συζήτηση των δύο ημερών, Τετάρτη και Πέμπτη, στην Βουλή. Πέμπτη θα κορυφωθεί με την αντιπαράθεση των πολιτικών αρχηγών και την Πέμπτη το βράδυ θα έχουμε την ψηφοφορία για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει μείζωνα πολιτική αντιπαράθεση. Πριν από λίγο από την Θεσσαλονίκη, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να σταματήσει την Συμφωνία των Πρεσπών και ολονών η σκέψη πήγε στην πιθανότητα η Νέα Δημοκρατία κάποια στιγμή μέσα στην διαδικασία συζήτησης της Συμφωνίας των Πρεσπών στην Ολομέλεια να υποβάλει πρόταση δυσπιστίας προς την κυβέρνηση προκειμένου να καθυστερήσει περαιτέρω την διαδικασία και να αυξηθεί και η ένταση της πίεσης, της πολιτικής πίεσης προς την κυβέρνηση, δεδομένου ότι είναι γνωστό ότι δεν διαθέτει τους 151 βουλευτές που στη βάση μιας πρότασης δυσπιστίας θα μπορούσε να ρίξει την κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα τώρα, το θέμα αυτό έχει προκαλέσει και πολιτικές παρενέργειες, όπως λέγαμε και χθες, σε μία σειρά από πολιτικά κόμματα, από τους ανεξάρτητους Έλληνες, το ποτάμι και το κίνημα αλλαγής. Και όλα αυτά βεβαίως θα κλιμακωθούν μέσα στις επόμενες δύο ημέρες μέχρι την ψηφοφορία. Όμως πέρα από όλα αυτά υπάρχει και η Συμφωνία των Πρεσπών αυτή καθ' αυτή. Η Συμφωνία επί της οποίας υπάρχουν αντιρρήσεις, υπάρχουν ενστάσεις, υπάρχουν επιφυλάξεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και βεβαίως υπάρχει ο μείζον διαχωρισμός σχετικά με το αν είναι εθνικά επωφελής, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση και η πλειοψηφία των βουλευτών που θα την στηρίξει τελικά και θα την ψηφίσει την Πέμπτη το βράδυ, ή εθνικά επιζήμια, όπως αναφέρουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε διαφορετικούς τόνους, αλλά αυτή είναι η συνισταμένη. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε απόψε, προσπαθώντας να δούμε και επιμέρου ζητήματα της Συμφωνίας των Πρεσπών και να έχουμε αντιπαράθεση και μεταξύ των ειδικών, αντιπαράθεση απόψεων. Θα τα συζητήσουμε λοιπόν με τον Διευθυντή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Κύριε Ζαχαριάδη, ευχαριστώ που είστε απόψε εδώ. Χαρά μου, καλησπέρα. Τον γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης και βουλευτή Ηρακλείου, τον κύριο Βασίλη Κεγκέρογλου. Κύριε Κεγκέρογλου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τον εκπρόσωπο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, τον κύριο Θόδωρο Τουσουνίδη. Κύριε Τουσουνίδη, καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τον ανεξάρτητο πλέον βουλευτή Ηρακλείου, τον Σπύρο Δανέλη. Κύριε Δανέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα στους τηλεθέατες σας. Τον κύριο Πέτρο Λιάκουρα, ο οποίος είναι καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά και θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε μία σειρά θέματα που αφορούν στην Συμφωνία των Πρεσπών. Και τον κύριο Λιάκουρα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Και τον δημοσιογράφο και συγγραφέα, αναλυτή, τον Θανάση τον Κάπο. Καλησπέρα. Θανάση, καλησπέρα. Θα έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα, έχουμε τη δυνατότητα ήδη. Ωραία. Λοιπόν, στην συζήτησή μας απόψε θα παρέμβουν και τους ευχαριστώ πάρα πολύ ο κύριος Αντώνης Τζανακόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Κύριε Τζανακόπουλε, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας απόψε από το Λονδίνο, νομίζω, έτσι δεν είναι? Μας ακούει ο κύριος Τζανακόπουλος? Δεν έχω ήχο από τον κύριο Τζανακόπουλο. Ναι, εγώ δεν έχω όμως ήχο, εμείς δεν τον ακούμε. Λοιπόν, και ο κύριος Άγγελος Συρίγος, ο αναπληρωτής επίσης καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Κύριε καθηγητά, κύριε Συρίγο, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Θα παρακαλούσα πολύ το κοντρόλ να μας δώσει ένταση στον ήχο των δύο συνομιλητών μας, γιατί δεν ακούγονται καλά εδώ στο στούντιο και θα δυσκολευτούμε στην επικοινωνία μαζί τους. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω, κύριε Ζαχαριάδη, από εσάς. Η Νέα Δημοκρατία, και θα
βάλουμε στο θέμα αυτό και τους δύο καθηγητές αμέσως μετά, αλλά και τον κύριο Λιάκουρα. Η Νέα Δημοκρατία εγείρει από χθες, από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας, αλλά και οι βουλευτές της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, το θέμα του ότι πάμε να ψηφίσουμε τη Συμφωνία των Πρεσπών την Πέμπτη το βράδυ, χωρίς να γνωρίζουμε το κόρπους, το σώμα του Συντάγματος των Σκοπίων, παρά μόνο τις τροποποιήσεις. Δηλαδή, δεν έχουμε το σύνολο, το πλήρες κείμενο, προκειμένου να σχηματίσουν οι βουλευτές, λέει η Νέα Δημοκρατία, πλήρη εικόνα σχετικά με αυτό που θα ψηφίσουμε τελικά. Ναι. Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι απολύτως σαφή. Τα πολιτικά διέξοδα και ο πολιτικός εκνευρισμός ο οποίος υπάρχει στο στρατόπεδο της μειοψηφίας στη Βουλή προσπαθούν να τα δικαιολογήσουν και να τα αιτιολογήσουν μέσα από τέτοιου είδους αναλύσεις και αναφορές. Είναι σαφές ποιες και πώς αλλαγές και μεταρρυθμίσεις έκαναν οι γείτονες. Είναι σαφές ότι οι μεταρρυθμίσεις και οι συνταγματικές αλλαγές που έκαναν οι γείτονες είναι τα συμφωνηθέντα και καλύπτουν την ελληνική πλευρά. Αυτό ήταν το στάτους εξ αρχής και σωστά κατά τη γνώμη μου το έλεγε τότε η αντιπολίτευση ότι επιβάλλεται να γνωρίζει η ελληνική πλευρά και να κυρώσει τελευταία. Τώρα που έρχεται λοιπόν αυτή η ώρα ανακαλύπτει αυτό το ζήτημα το οποίο κατά τη γνώμη μου δεν έχει βάση πολιτικής ουσίας, είναι τεχνικό και διαδικαστικό ζήτημα. Ούτε εμείς, ούτε οι γείτονες προσπαθούμε να παίξουμε παιχνίδια. Ούτε εμείς, ούτε οι γείτονες προσπαθούμε να κοροϊδέψουμε ο ένας τον άλλον. Η αντιπολίτευση και σε εμάς και στους γείτονες εφευρίσκει διαρκώς τεχνικά και διαδικαστικά ζητήματα άνευ εδάφους, άνευ ουσίας, άνευ περιεχομένου, προκειμένου να μπορέσει να ναρκοθετήσει αυτήν την διαδικασία. Η γνώμη μου είναι ότι η διαδικασία αυτή δεν ναρκοθετείται. Μια ιστορική εκκρεμότητα περίπου τριών δεκαετιών κλείνει. Κλείνει με τρόπο ωφελή και θετικό για τη χώρα μας. Κλείνει με τρόπο θετικό για τους γείτονες. Κλείνει με τρόπο θετικό για τα Δυτικά Βαλκάνια και την ευρωπαϊκή του προοπτική. Με αυτή την έννοια λοιπόν, αυτό το οποίο εγώ θέλω να επισημάνω και ανεξάρτητα από τις πολιτικές εντάσεις και αναταραχές, είπατε και στη εισαγωγή σας, μπορεί να κάνει ο κύριος Μητσοτάκης τις επόμενες ώρες πρόταση μορφής. Εμείς το ζητάμε αυτό, κανένα μήνα. Εν πάση περιπτώσει, θέλει τεχνικά και διαδικαστικά να καθυστερήσει για τρεις μέρες τη διαδικασία ψήφισης συμφωνίας. Ας την κάνει, ας την καταθέσει. Είναι καλοδεχούμενο να έρθει ο Πρωθυπουργός να συζητήσουν στο Κοινοβούλιο, διότι δεν απεδέχθη αυτές τις 10 μέρες την πρόταση να πάει σε ένα στούντιο εδώ στην ΕΡΤ, στο Sky, σε οποιοδήποτε άλλο κανάλι να συζητήσουν. Να συζητήσουν, να απορριφθεί η πρόταση εκτίμηση πολιτική κάνω. Καθώς πριν από μια εβδομάδα πήραμε εντολή καθαρή, 151 βουλευτές, και να ξαναζήσουμε αυτή την ιστορία μετά από 6 μήνες που πάλι θα έχει δικαίωμα να καταθέσει πρόταση Νέα Δημοκρατία. Πάμε να πάρω ένα πρώτο σχόλιο. Κύριε Κεκέρογλου, είναι μείζον, είναι σοβαρό θέμα αυτό που και εσείς νομίζω το έχετε επισημάνει, η Νέα Δημοκρατία το έχει επισημάνει.